Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen παρέα με τον Γιάννη Μάργαρη! Σήμερα θα φτιάξουμε τι! Κοντοσούβλι. Είπαμε να το πεις πιο δυνατά. Κοντοσούβλι! Κοντραρόλος. Κοντοσούβλι. Τι εννοείς κοντραρόλος? Εσύ φωνάζεις, εγώ μιλάω πιο χαμηλά. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να πεις κοντραρόλος. Ρόλος κόντρα. Δεν μπορώ να το πω. Κοντραρόλος. Ρόλος, κόντρα. Παραξηγήσουμε. Κόντρα-ρόλος. Γιάννη, θα κάνεις μαρινάδα ή θα κόψεις το κρέας? Να κόψεις το κρέας να κάνεις μαρινάδα. Μου κάνεις τα δικά σου, συνήθως αποφασίζεις να κάνεις κάτι άλλο στο τέλος. Λοιπόν, τελευταία στιγμή. Για κρέας έχουμε πανσέτα. Χοιρινό. Χοιρινή πανσέτα και λαιμό. Χοιρινό. Σύνολο γύρω στα 6 κιλά. 6 κιλά. Θέλουμε η πανσέτα μας να είναι 1,5 κιλό περίπου και το υπόλοιπο να είναι ο λαιμός. Ουσιαστικά κρέας. Θέλουμε και την πανσέτα γιατί η πανσέτα είναι λιπαρή και θα μας κρατήσει ζουμερό το κρέας μας. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε και θα κάνει και ο Γιάννης είναι να κόψουμε το κρέας μας σε ωραία κομμάτια. Πρώτα κόβουμε εδώ πέρα. Αν θα πάρουμε ολόκληρο το λαιμό, έτσι. Ναι. Θα ζητήσουμε από το χασάπι να το πάρουμε ολόκληρο. Και ουσιαστικά επειδή θα κάνουμε ένα κοντοσούβλι, θέλουμε να είναι κοντό. Περίπου. Μεγάλα κομμάτια για να μπορούν να σταθούν. Όχι και πολύ μεγάλα, τόσο περίπου. Ναι. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, φύγαμε. Φέρε αυτό εδώ. Θα παίξω εγώ από εδώ, παίξε εσύ από εκεί. Και θα σου πω, όχι. Παίξε από εκεί, μωρέ, δεν πειράζει. Ναι, είμαστε. Αλλά εσύ πρέπει να κάνεις τα μυρωδικά. Τα δικά μου. Λοιπόν, για τα δικά μου, να σας κάνεις. Πω ότι έχουμε δύο μαρινάδες που θα χρησιμοποιήσουμε. Δύο. Ουσιαστικά μία είναι, απλά στο τέλος θα ρίξουμε το μέλι και τη μουστάρδα. Γιατί δεν θα τα βάλουμε από την αρχή, θα τα βάλουμε στο τέλος. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε να δουλέψει το ξύδι πάνω στο κρέας. Όπου χοιρινό. Ξύδι. Το ξύδι σε περίπτωση που κάποιος το χοιρινό του μυρίζει στο κοντοσούβλι, εδώ πέρα δεν θα του μυρίσει, οπότε θα ισοπεδώσουμε οποιαδήποτε μυρωδιά τυχόν μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Πρέπει να ετοιμάσουμε πρώτα την ξηρή μαρινάδα. Για την ξηρή μαρινάδα η συνταγή είναι πάναπλη και πάρα πολύ εύκολη. 12 γραμμάρια αλάτι για κάθε κιλό κρέατος. Πόσα κιλά έχουμε? 6. Άρα. 6, 60, 72. 72. 72 θέλω. 4 περίπου κοφτές κουταλιές του σούπα σαλάτι. Οπότε 1, 2, 3, 4. Ακριβώς το είχα. Ποιος είμαι πια. Λοιπόν, επίσης θέλουμε περίπου 1 γραμμάριο πιπέρι για το κάθε κιλό. Οπότε έχουμε 6 κιλά, θέλουμε 6 γραμμάρια. 6 γραμμάρια είναι μια κοφτή κουταλιά της σούπας πιπέρι. Το πιπέρι είναι πιο ελαφρύ από τα λάτι. Αλλά επειδή μας αρέσει να είναι λίγο spicy, ή να το κάνουμε μπούκοβο. Και μπούκοβο. Λίγο μπούκοβο. Και λίγο μπούκοβο. Πιπέρι θα βάλω τόσο. Ούτως ή άλλως διαφορετικά αντιδρά το μπούκοβο, διαφορετικά θα αντιδράσει και το πιπέρι ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν είναι... Και θα ρίξω περίπου μία κουταλιά του γλυκού μπούκοβο μόλις σε όλη μου την ποσότητα για να το κάνω έτσι λίγο spicy. Τώρα. Αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ με το χοιρινό είναι ο κόριανδρος. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει ποτέ τον κόριανδρο. Είναι κάπως έτσι. Και να σας πω ότι το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην Κύπρο. Αφέλεια και γενικά όλα αυτά τα ωραία χοιρινά που κάνουν. Το μυστικό είναι ο κόριανδρος. Ο αποξεραμένος, η σπόρη. Αποξεραμένος, σπόρος, όχι σε σκόνη. Οπότε σε σπόρους θέλω να βάλετε περίπου 1, 2, 3 κουταλιές της σούπας κόριανδρο. Σχετικά είναι άγευστος ο κόριανδρος, μην το φοβάστε. Δεν πρόκειται να κακοχαρακτηρίσει το φαγητό σας, όσο και να βάλετε. Λοιπόν, τελευταίο συστατικό. Πάπρικα. Πάπρικα γλυκιά. Θέλω 2 κουταλιές της σούπας. 1, 2. Και ουσιαστικά στο τέλος ούτε καν θα φαίνεται η πάπρικα, γιατί είναι πάρα πολύ λίγη αναλογικά με το κρέας. Απλά θέλουμε να μας δώσει αυτή την αίσθηση ότι έχουμε πιπέρι στο χοιρινό. Πιπεριά. Και θα μας τη δώσει 100%. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για τα αρωματικά μου. Πρωταγωνιστής στο χοιρινό είναι ο κύριος Θυμάρης. Μας αρέσει το θυμάρι πάρα πολύ. Τώρα θα με ρωτάτε όλοι, μα γιατί δεν βάζεις ρίγανη? Έχουμε συνηθίσει να τρώμε όλα αυτά τα φαγητά με ρίγανη. Έχετε δίκιο. Θα βάζαμε ρίγανη, αλλά η ρίγανη γενικά πικρίζει σε τέτοιες συνταγές. Μπορείτε αντί για θυμάρι να βάλετε ρίγανη ή θρούμπι. Εμένα μου αρέσει περισσότερο να βάζω θυμαράκι και θα ρίξω και ελάχιστο δενδρολίβανο. Γενικά όλα τα ψητά στο φούρνο, το δενδρολίβανο τα βοηθάει, τα κάνει καλύτερα, είναι καταπληκτικά και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, περίπου έχω 3 κλωναράκια δενδρολίβανο. Πιστέψτε με, είναι καταπληκτική συνταγή.
θα γλύφετε τα δάχτυλά σας και δεν έχουμε πολλά υλικά. Αυτά είναι μόλις. Το αλάτι που έχω βάλει είναι το ελάχιστο, να σας πω. 12 γραμμάρια το χοιρινό γενικά τραβάει περισσότερο αλάτι από τα υπόλοιπα κρέατα. Μπορείτε να πάτε μέχρι και 15 γραμμάρια αλάτι. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Τελείωσουμε το κρέας. Πιο γρήγορα. Από ποτέ. Λοιπόν, πρώτο στάδιο στο κρέας, πριν χτυπήσω τα μυρωδικά μου εδώ, είναι για κάθε κιλό κρέας ρίχνουμε περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι. Έχουμε 6 κιλά κρέας, οπότε θα ρίξουμε 3 κουταλιές της σούπας. 2 κουταλιές του γλυκού είναι μία κουταλιά της σούπας, οπότε θέλουμε 3 κουταλιές της σούπας ξύδι από λευκό κρασί. Εδώ. Και λίγο παραπάνω να ρίξετε, δεν πειράζει. Τέλεια. Λοιπόν, επίσης, θέλουμε να ρίξουμε ίσα-ίσα λαδάκι για να βοηθήσει το κρέας μας να αρχίσει να βγάζει τα δικά του λιπαρά. Πόσο να ρίξω? Βάλε 2 κουταλιές και αυτό της σούπας. Λίγο ακόμα. Πάλι και λίγο ακόμα, σωστό. Τέλεια. Άρα 4 κουταλιές της σούπας σε ελαιόλαδο. Ανακατεύει ο Γιάννης και όση ώρα ανακατεύει ο Γιάννης το ξύδι μαζί με το λάδι και το χοιρινό, εγώ θα χτυπήσω την ξηρή μου μαρινάδα. Εδώ. Έλα εδώ. Έλα στη μέση, φίλε. Τέλεια. Λοιπόν, το ξύδι πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με το κρέας και το κάνουμε επίτηδες έτσι, γιατί το ξύδι θα αρχίσει να μαλακώνει και να τρυφεροποιεί το κρέας μας. Οπότε, άμα το ρίξει το ξύδι μετά από τη μαρινάδα, ουσιαστικά θα κάνετε μία τρύπα στο νερό. Θέλουμε σε αυτό το σημείο. Όχι ότι θα μαλακώσει μέχρι μέσα το κρέας, καμία μαρινάδα δεν φτάνει μέχρι κέντρο-κέντρο, εκτός άμα κάνουμε βάκιουμ, έτσι, Γιάννη. Ναι, και εκτός άμα θα κάνουμε και μία άλμη ενδεχομένως. Μόνο λοιπόν, τα πούσα. Τώρα, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ αυτή την υπέροχη μαρινάδα. Τη βλέπετε, αυτή η μαρινάδα είναι το μυστικό για να πετύχουμε το καλύτερο κοντοσούβλι του αιώνα. Τέλειο. Α, αυτός είσαι. Λοιπόν, ανακάτεψε. Τώρα στα κοντοσούβια βάζουν ανάμεσα λαχανικά πουθενά, Γιάννη. Κάποιοι βάζουν, αλλά... Εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν βάζουμε. Α, είναι σκέτο το κρέας. Σκιούρες που κάνουν, ας, τα σουβλάκια συνήθως. Σκιούρες. Σκιούρες. Αλλά όχι, εντάξει, θα το πάμε πιο πάνω. Όχι, πιο παραδοσιακά. Okay. Λοιπόν, απλά ξηρή μαρινάδα, είναι αρκετή. Η μουστάρδα μου πού είναι? Where is my mustard? Γιάννη, περίμενε, πάω να φέρω τη μουστάρδα. Εντάξει, λοιπόν. Όσο πάει να κλέψει τη μουστάρδα από το διπλανό στούντιο, εμείς θα συνεχίσουμε να μαριναρούμε το κρέα μας. Why not? Θα κερδίσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Έχουμε λίγο γύρισμα, Μάρκο, δεν σε πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, δεν πειράζει, εντάξει, τη βρήκαμε τη μουστάρδα, ήταν στο ψυγείο. Ανακατεύεις? Έχω ανακατεύσει ήδη πάρα λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, άμα θα μπορούσατε να αφήσετε κάποιες ώρες το κρέας μαριναρισμένο στο ψυγείο. Ακόμα καλύτερα. Θα ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή μπορούσαμε να το κάνουμε από χθες το βράδυ. Ναι, χωρίς τη μουστάρδα και το μέλι. Γιατί άμα βάλουμε μουστάρδα και μέλι θα αρχίσει να βγάζει υγρά το κρέας μας. Και δεν θέλουμε να βγάζει υγρά. Οπότε, γι' αυτό σας είπα ότι έχω δύο μαρινάδες. Ουσιαστικά μία είναι. Απλά σε αυτό το σημείο θέλω να βάλετε στο ψυγείο και μπορείτε να αφήσετε και ένα ολόκληρο βράδυ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Άμα δεν έχετε όμως χρόνο, αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε 2 κουταλιές απαλή μουστάρδα, 1-2 κουταλιές σούπας. Τέλεια. Και λίγο παραπάνω δεν μας πειράζει, γεμάτες. Μπράβο. Ξανά ανακατεύουμε. Και ελάχιστο μέλι. Το μέλι το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε γιατί βάλαμε το ξύδι και θέλουμε να ισορροπήσει αυτή την οξύτητα. Αλλά λέμε λίγο γιατί. Γιάννη, εξήγησε το. Γιατί αν θα βάλουμε και πολύ, μετά θα καεί το μέλι. Θα καεί το μέλι και έτσι θα φαίνεται άσχημο το κοντοσούβλι πολύ άσχημα πάνω στη φωτιά μας. Οπότε, επιφυλακτικά θα βάλετε περίπου 2 κουταλιές κοφτές της σούπας μέλι που θα μας δώσουν το άρωμα. Έχουμε βάλει και το θυμάρι εδώ. Τέλεια. Α, αυτό ήταν. Δεν θέλουμε παραπάνω. Τέλεια. Μασαζάκι. Μασαζάκι. Τέλεια. Λοιπόν, θα μαζεύω στη γωνία να φέρω σκόρδο το... Σκόρδο δεν βάζουμε σε αυτό το σημείο, γιατί άμα βάλουμε σκόρδο καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το ψιλοκόψουμε και θα χαθεί. Οπότε αυτό που θα κάνουμε στο τύλιγμα είναι να βάλουμε 2 σκελίδες, 3 μέσα μαζί με τα μυρωδικά μας και ουσιαστικά να πάρουμε το άρωμα του σκόρδου που θέλουμε. Πώς σας φάνηκε ως τώρα, δύσκολο ή εύκολο? Εύκολο. Μπράβο. Και εμένα εύκολο μου φάνηκε. Οπότε παίρνουμε τη βέργα μας. Ωραίος. Και Γιάννη, φύγαμε. You are not strong enough. Μην το κάνεις στο σπίτι. Μην όλες τις φορές εκκοσύντωσες. Άμα Γιάννη. Εντάξει, έτοιμος. Θες να μιλάμε έτσι. Και να ανοίγω κλείνουμε το στόμα μας. Ναι, από κάτω να μπαίνουν υπότιτλοι. Είσαι έτοιμος. Εντάξει λοιπόν. Παίρνω το κρέας. Ανάποδα. Κρατάω εγώ. Θες να το κάνουμε διαφορετικά. Άλλοτε, πάμε. Τι εννοείς? Λοιπόν. Πολύ ωραία το αγάπη. Είσαι πάρα πολύ καλός. Περνάμε το κρέας και τα μεγάλα κομμάτια. Κρατάς κόντρα? Εννοείται ρε φίλε. Εντάξει. Γεννήθηκα για να κρατάω κόντρα. Κράτα κόντρα καλά. Κρατάς? Ναι ρε φίλε. Ωραίος. Δεν το έχεις, γι' αυτό φοβάσαι. Όχι, εγώ δεν το έχω φοβάμαι, μη σε χτυπήσω. Λοιπόν,
Θέλουμε, επειδή έχουμε δύο είδη κρέατα, έχουμε και πανσέτα και λαιμό. Όσο μπορώ, θέλουμε περνάω. Να ψάχνουμε όσο γίνεται την πανσετούλα, να βάζουμε περίπου 2-3 λαιμούς. Μοιράζω το λίπος. Να μην είναι δηλαδή παντού μαζεμένο όλο το λίπος και κάπου μόνο κρέας. Το έχεις, δεν κρατάς. Τι είπα, έχουμε δύο είδη κρέατα. Δεν πειράζει, δύο είδη κρέατος. Το ίδιο πράγμα είναι, Γιάννη. Τι μας λένε τώρα να... Πω, να το περνάει για πασαντούλα εδώ πέρα που έχει το λίπος. Αυτό είναι κοντοσούβλι. Το έχουμε. Ναι ρε φίλε, να έσχισε. Πέρασε το. Αυτό είναι. Μεγάλα σουβλάκια. Η αλήθεια είναι πως έχουμε κάνει ήδη το αρνί και το κοκορέτσι και τα έχουμε βάλει έξω. Και αυτό είναι το τρίτο βίντεο που κάνουμε. Τα υπόλοιπα ήταν λίγο μεγάλα. Δηλαδή το κοκορέτσι, όντως καθαρίζαμε έντερα, πράγματα, τα άλλα. Οπότε το κάναμε γύρω στις πόσες ώρες. Εντάξει, μια μισή ωρίτσα. Α, όλο μαζί, όλη η διαδικασία. Πήρε κανένα δύο ώρο. Πήρε. Ενώ το κοντοσούβλι το πάμε σχεδόν real time. Και έχουμε τελειώσει 10 λεπτά. Αυτό που βλέπετε. Όντως, το κοντοσούβλι είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να φτιάξεις. Εντάξει, θα ψηθεί και πολύ γρήγορα, γιατί αυτό εξαρτάται από το ψήσιμο. Έχουμε δύο τεχνικές ψήσιματος για το κοντοσούβλι. Αν αντιθέσει με το κοκορέτσι, που το κοκορέτσι δεν ψήνεται χωρίς λαδόκολλα και αλουμινό χαρτό. Ναι. Το κοντοσούβλι ψήνεται χωρίς λαδόκολλα και αλουμινό χαρτό. Εφόσον το βάλουμε σε χαμηλή φωτιά πάνω και το δώσουμε κανένα 3,5-4 ώρο, αυτό έτσι όπως το βλέπετε. Θα είναι έτοιμο. Είναι, έτσι. Ναι. Αλλά εμείς προτιμάμε να το ψήσουμε με λαδόκολλα και αλουμινό χαρτό γιατί θέλουμε να μαλακώσει, να λιώσει. Ναι, σχέση. Μάνα μου, πολύ πράγμα πάλι. Σίγουρα έχουμε καλέσει όλα τα παιδιά να έρθουν να φάνε. Έχουμε καλέσει όλα τα παιδιά να έρθουν να φάνε. Θα αποκαλέσουμε για την Γλυφάδα. Εντάξει. Αυτοί είμαστε. Και αυτά που λέτε, έχετε κανένα νέο, θέλετε να μας πείτε κάτι. Είμαι σίγουρος πως αυτή τη στιγμή βλέπετε το βίντεο και κάνετε το κοντοσούβλι, οπότε δεν θέλετε να σας λέω πολλά. Θέλετε να συγκεντρωθώ 100% πάνω στην τεχνική. Αλλά τι ωραίο πράγμα να φτιάχνεις κοκορέτσια, κοντοσούβλια και αρνιά. Αλλά ακόμα και το κοντοσούβλι είναι ωραίο να το φτιάχνεις με ένα φλούς. Κοίτα το πώς ταλαντεύεται. Αυτό είναι. Είμαστε πολύ γενναιόδοροι γενικά με τα κρέατα, να ξέρεις. Εντάξει, ή θα φτιάξει ή δεν θα φτιάξει. Αυτό είσαι, Γιάννη. Ο Γιάννης ο τρυπητής. Κάτσε να το γυρίσω. Το έχεις. Ναι. Και λίπος. Αν ξεχνάμε να βάζουμε και λίπος, έτσι. Πολύ καλά, σημαντικό. Λαιμός, το θα λιώσει όλο. Αλλιώ είναι λιπαρό κρέας, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Και θα λιώσει όλο το λίπος. Εν τω μεταξύ, πόσο ωραία θα ήταν να είχαμε μουσικούλα, αλλά δεν γίνεται να γυρνάμε βίντεο με μουσική γιατί δεν ακούγεται. Μπορεί να τραγουδήσει. Όχι, θα βάλουμε από πίσω μουσικό χαλί. Θα κάνουμε ότι ακούμε μουσική. Α, ναι. Πες μας κάτι να πιάσουμε το ρυθμό, όχι τίποτα άλλο. Και άμα έχει πει. Και τις κατάλληλες μπύρες, δεν περνάει το κοντοσούβλι, ωραία, δεν περνάει. Ο Γιάννης βρίσκει αντίσταση. Θα το περάσω όμως, γιατί το καλό το... Φιλαράκι... Ωπ, ωου, λίγη σημαίνει, α, αυτοί είμαστε. Νομίζω ότι τώρα τζάμπα το κρατάω, μπορείς να το κάνεις και έτσι. Ναι, σωστό. Ρε Γιάννη, να σου πω, θα χωρέσει αυτό στη φουφού. Κοίτα. Ξεκινήσαμε το αρνί, γενναιόδωροι. Το πήρε, δεν το πήρε. Πήγαμε το πολύ γενναιόδωρο. Το κοκορέτσι ήταν πιο μεγάλο, το πήρε, δεν το πήρε. Αυτό δεν νομίζω. Πάμε οριακά, ναι. Θα χωρέσει. Ναι. Α, πολύ σημαντικό για το κοντοσούβλι. Θα αφήνετε λίγο αέρα στο κρέας. Μην θέλετε να βάλετε πάρα πολύ κρέας και ουσιαστικά το ζουμπίξετε, γιατί στο τέλος δεν θα ψηθούν σωστά. Τώρα, βάλτε λίγο εδώ. Αυτό είναι. Μπορούμε να το φτιάξουμε και πάνω στη φωτιά λίγο να το... Και πάμε να βάλουμε λαδόκολλα αλουμινόχαρτο. Ναι. Εμείς προτιμούμε το δεύτερο τρόπο. Άμα θέλετε να το κάνετε εσείς με τον πρώτο τρόπο, γίνεται. Ψηλά και σιγά σιγά ψήνετε. Ούτως ή αλλιώς έχουμε αρκετό λίπος στο κρέας μας. Δεν θα στεγνώσει τόσο γρήγορα. Λοιπόν, μία, δύο... Θα φτάσουν τρεις, Γιάννη. Ναι. Τρεις ή τέσσερις, βάλει λίγο. Τρεις. Για δες αν φτάνει. Να βάλω τέσσερις, μωρέ. Τέσσερις. Εδώ. Λοιπόν. Βάλε και τα δικά σου στα δεντρολίβανα, κάτι δεντρολίβανα, κάτι θυμάρια, κάτι. Βάλεις λίγο βουτυράκι. Πάντα βουτυράκι, το είχα μάθει. Εντάξει. Απ' έξω, βγες και πάρε. Λοιπόν, λίγο δεντρολίβανο. Εδώ, το έχουμε ξαναπεί, το δεντρολίβανο δεν θα το λυπάστε. Θα βάλουμε αρκετό δεντρολίβανο, μας αρέσει. Το δεντρολίβανο χαρακτηρίζει τα κρέατά μας και είναι τέλειο. Λοιπόν, θυμάρι. Έλα. Δεντρολίβανο, εδώ. Το βούτυρο είναι... Βάλε μου λίγο βουτυράκι εδώ. Αυτός είσαι. Βάλε με τα χέρια. Εδώ λίγο βούτυρο, εδώ και εδώ. Θέλουμε το βούτυρο να αναμειχθεί μαζί με... Τα μυρωδικά. Τα μυρωδικά. Όταν λιώσω, και ουσιαστικά να πάρει το άρωμα του. Ήταν γέννη. Το έχεις. Ναι, ήταν πολύ. Θέλει περίπου 200-250 γραμμάρια και 300 να βάλετε. 300 βάλω. Τέλεια. Ορίστε. Τέλεια. Λοιπόν, βάλαμε δεντρολίβανο, θυμάρι, βούτυρο και μία. 2, 3, 4, να βάλω 5. Βάλε 5. 5 σκελίδες σκόρδο. Μόνο άρωμα θα δώσει και γλυκάδα, πιστέψτε. Τέλος με το που βγάλουμε τα αλουμινόχαρτα, όλα αυτά που βλέπετε θα φύγουν. Απλά θα πετάνε γεύση όση ώρα ψήνουμε το κοντοσούβλι μέσα.
Κοίτα εδώ, Παναγιώτη. Νομίζω πως κάτι έχω κάνει λάθος. Καλά το πας, αλλά πρέπει να βγάλουμε λίγο τα πράγματα από εκεί. Το έχουμε. Ναι. Τέλει. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό, έτσι. Τι είπαμε ανάποδα πάντα. Την προηγούμενη φορά το έχουμε δει από εδώ. Έκανα λάθος εγώ την προηγούμενη. Α, εντάξει. Okay. Εγώ το κάνουμε από εδώ. Σε έδωσα δίκιο, το είδα. Εντάξει. Πάμε σιγά σιγά με το διπλό. Δεν το κάνουμε έτσι για να το πάμε. Α, ναι, δεν έκανα γι' αυτό. Έκανα για να πέσουν όλα τα μυρωδικά. Κοίτα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτοιμος. Πάμε. Τέλεια. Βγάλε μου. Έχουμε. Εδώ είμαστε. Αλουμινό χαρτόν. Και πάμε να το βγάλουμε λίγο πιο μπροστά. Α, βγάλω το φούρνο. Να μα χωράει. Λοιπόν, και αλουμινό χαρτό. Καλά, θα πάμε καταπληκτικά για ναι. Δύο. Και όχι μόνο εμείς. Τρία. Αυτό που πάει. Τέσσερα. Πέντε. Κι άλλο ένα. Έξι. Θα κλείσει ευχάριστη. Πάει και αυτό. Φύγαμε. Εδώ. Σε περιμένω, Γιάννη. Το έχω. Δεν μπορώ να το σηκώσω μόνος μου. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. Δεν μας πειράζει. Σφίξτε και πριν σφίξετε, πατήστε λίγο να ανοίξει το κρέας. Δεν θέλουμε να είναι σπουμπωμένο. Εντάξει. Το έχουμε. Ναι. Καραμέλα, καραμέλα. Τέλει. Πριν κάναμε ένα μικρό λάθος, το θυμάστε. Ποιο από όλα. Έπρεπε να βάλουμε δύο σπάγκους, μωρέ. Ναι, ας το δέσουμε καλύτερα. Πού είναι οι σπάγκοι. Όχι τίποτα άλλο. Σπάγκο το. Εδώ, Γιάννη, ξέρω, σου γκάλα μολούς. Μπα. Σου γκάλα μολούς. Εντάξει, τα φέρω εγώ λίγο. Φέρε λίγο σπάγκο. Και η ζωή είναι καλή. Περιμένουμε τον Γιάννη να μας φέρει το σπάγκο. Όση ώρα περιμένει ο Γιάννης το σπάγκο, εσείς έχετε χρόνο για να κάνετε τι. Subscribe στο κανάλι μας, το αγαπημένο κανάλι μαγειρικής, Άκης Πετρίζικης. Και επίσης πρέπει να κάνετε και comments κάτω από το βίντεο. Να πείτε τι ωραίο που ήταν αυτό το βίντεο, ρε φιλιάκι που έβγαλες. Θέλουμε και άλλα τέτοια βίντεο. Ήρθες. Ναι, κάναμε λάθος γιατί από τις πολλές βούρες ναι. Αρχίζει και ξεδλύγεται κάποια στιγμή. Ποιο? Το αλουμινό χαρτό. Ναι. Αυτό θέλουμε να πούμε. Δεν θέλει να το σφίξετε. Ίσα να κουμπίσετε σε 3-4 σημεία λίγο το σπάγκο εδώ πέρα. Φτάνει, Γιάννη, δεύτερη. Γιατί γελάς, φιλελάκι, η ζωή είναι καλή. Κάτι δεν σου άρεσε και γελάς. Ο Λάκης είναι τέτοιος, γελαστός. Όλη την ώρα μας γελά. Α, επίσης, μην κάνετε το λάθος και βάλετε το σπάγκο και αφήνετε να τρέχει ο σπάγκος έξω, να περισσεύει. Γιατί αν περισσεύει, πάει κάτω στη θράκη, τι γίνεται. Ανάβει. Και γιατί. Είναι σαν να μην βάλετε ποτέ. Με το που βάλετε πάνω το κοντοσούβλι, θα δείτε να φλέγεται και ουσιαστικά να φεύγει ο σπάγκος. Είσαι έτοιμος, φίλε. Αυτό. Θες να πάω εγώ μπροστά τώρα, και εσύ πίσω. Πάνε και εσύ μια φορά μπροστά. Έφυγα. Πιάνεις. Θες να πεις κάτι στην κάμερα. Πεις. Γιάννη, το τρίτο μοτέρ πρέπει να πάει από την άλλη. Θα το βάλουμε από την άλλη. Λοιπόν, 2,5 ώρες, πολύ χαμηλά, όσο πιο χαμηλά γίνεται. Όπα, κάτσε να το βάλουμε έτσι. Αυτοί είμαστε. 2,5 ώρες, πολύ χαμηλά. Θέλουμε να πάρει φωτιά και μετά από τις 2,5 ώρες ξεσκεπάζουμε, ανεβάζουμε λίγο και ψήνουμε άλλη 1,5-2 ώρες μέχρι τέλεια. Που να καραμελώσει και να γίνει ωραίο. Ίδια ακριβώς φιλοσοφία που κάναμε και στο κοκορέτσι. Άρα, φίλος, το αρνάκι μας θέλει περίπου άλλες 2-3 ώρες για να γίνει. Θα γίνουν σιγά σιγά και το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι μας και έχουμε φτιάξει το καλύτερο γεύμα ever. Όπως βλέπετε πίσω στρώνουμε το τραπέζι μας και ετοιμαζόμαστε να καλέσουμε τους φίλους κόλλα 5. Μην με αφήσεις εκτεθειμένο, μπράβο. Ωραίος. Είπαμε. Για να μην. Και. Γιατί πιστέψτε με, δεν είναι ότι καλύτερο. Ποιο. Το να κάνεις να γυρίζει το αρνί. Εντάξει τώρα, εδώ πέρα έχουμε πολύ πράγμα. Πολύ φαγητό. Τουλάχιστον για 40 άτομα. Είναι για 40. Είναι. Χαλαρά είναι για 40. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πετύχετε τις καλύτερες συνταγές που υπάρχουν. Έλα, πες και εσύ για να γιάσεις τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση, γιατί σίγουρα θα το δείτε μια μέρα γιορτινή ή μια μέρα πριν μετά την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση δεν το τρώμε. Σωστό. Αλλά οι άνθρωποι δεν το βλέπουν την ίδια μέρα. Πες Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Γεια σας.